Δημήτρη. Πού πήγες, θύμισέ μου? Πηγαίνω στην αποφύτηση φίλης, designer. Με λεωφορείο. Όχι, γιατί. Σου μείνε το χερούλι, χρολαβείς το χέρι. Δεν σκέφτηκα, πού το σκέφτηκα. Όχι, δεν πηγαίνω με λεωφορείο. Δεν μπορεί να υπάρχει. Θα μπορούσε να είναι. Από τη βιασύνη σου μήπως έβγες και εδώ. Ξέρω, έχω καμιά ρόδα, κανένα τιμόνι να μου έβγες. Πες μου τι έχεις βάλει. Έχεις βάλει αυτό το σακάκι. Το σακάκι. Ωραία, για βγάλω το να δω. Και από μέσα αυτό είναι... Το φόρεμα. Φόρεμα. Από κάτω είναι η φούστα κανονικά του σακακιού. Αυτό που βλέπω είναι δύο κομμάτια, ωραία. Ναι. Και το παντελόνι. Θεωρείς ότι έχει γίνει layering. Ναι. Πρέπει όμως κάθε ένα, όπως εξηγήσαμε πριν, να, όταν αρχίζεις να βγάζεις, όπως και της Ελένης, να είναι αυτόνομο. Δηλαδή, να, όπως είπες σωστά, να στέκεται σαν ρούχο. Από πότε? Από πάντα. Από πάντα, όχι, έτσι. Όχι, συγγνώμη, δηλαδή, αν φοράμε ένα πουκάμισο από μέσα, από ένα τίσερτ, ας πούμε, και από πάνω ένα ζακετάκι. Ναι, βγάζει ζακετάκι, βγάζει τίσερτ, μέσα στο πουκάμισο. Ναι, αλλά... Καλά το πας, βάλε κι άλλα. Όχι, ένα λεπτό. Αυτό είναι ένα βασικό layer. Ναι, ναι, αλλά το outfit σαν outfit αφορά αυτό. Αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι θα βγάλω το πουκάμισο σκέτο και θα είναι ωραίο το outfit ακόμα. Ναι. Ναι, αυτό είναι το layering. Ναι. Θα εξακολουθεί να είναι ωραίο, αυτό, ό,τι και να βγάλεις. Όχι, αυτό, το αντίθετο λέω. Ότι με ένα σκέτο πουκάμισο, ας πούμε. Μπορεί να βάλεις 15 πράγματα που είναι χάλια, απλά να υπάρχουν. Μαζί να έχουν μια συνοχή, αλλά ναι. Δεν σημαίνει ότι άμα τα βγάλουμε. Μα αυτό είναι το νόημα. Όταν βγάζεις ένα-ένα, να εξακολουθεί να έχει συνοχή και να στέκεται η εικόνα στη βάση της. Αυτό είναι η έννοια του layering. Ναι, αυτό είναι το layering. Layers έχει και το milfair. Layers φοράω κι εγώ. Όλοι από τη στιγμή που έχουμε ένα ρούχο και από πάνω ένα άλλο, είναι layers αυτά. Δεν είναι αυτό το layering στη μόδα. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η εικόνα να στέκεται ό,τι και να βγάλεις και να υπάρχει μέσα μία βάση την οποία τη χτίζεις και δομείται και αποδομείται η εμφάνιση, χωρίς να διαλύεται. Δεν συμφωνώ με όλο ναι, το θάρρος. Ναι, οκ, μπορείς σίγουρα να μην συμφωνείς. Θέλω να πω, αν φορούσα ένα φόρεμα πάνω από ένα άλλο φόρεμα και ήταν αυτή η εικόνα μου, η εγκοπλασία μου, θα ήταν layering, αλλά δεν το βγάζα από το πάνω φόρεμα. Δεν είναι layering, είναι απλά layers αυτό που περιγράφεις. Ωραία. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι μπορεί να το θεωρείς αυτό, αλλά είναι λάθος. Και θα έπρεπε να ξέρεις λίγο καλύτερα τους κανόνες, Ολγα. Της μόδας, όχι τους δικούς μας. Στέλιο. Ναι. Κοίταξε, εγώ θα σου βάλω τον ίδιο βαθμό που έβαλα και στη Ρέινα, γιατί το look είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει μία υποψία layering, αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή, αυτό που θέλαμε με το σημερινό επεισόδιο να δείξουμε στον κόσμο είναι πώς μπορεί να βάλει και να βγάλει ρούχα, να διαμορφώνει την εικόνα του μέσα στη μέρα. Okay. Εντάξει, η εικόνα σου είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μελετημένη, δεν είναι αυτό που περιμέναμε να δούμε από σένα σήμερα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και δουλεμένη. Εντάξει, και επειδή έχει μια υποψία layering, θα σου βάλω κάτι παραπάνω όπως έκανα και στη Ρέινα για να μην είμαι άδικος. 2. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνω με την Ηλιάνα. Είναι ένα πολύ ωραίο look αυτό που έχεις φέρει. Είναι τελείως εκτός θέματος για σήμερα. Και είναι κρίμα γιατί πραγματικά κάποιες από εσάς σήμερα έχετε φέρει πάρα πολύ ωραία look, τα οποία τα κάψατε χωρίς λόγο γιατί δεν τα σκεφτήκατε, δεν ψάξατε, φανταστήκατε ότι είναι κάτι άλλο. Όχι, εγώ δεν φαντάστηκα κάτι. Δηλαδή, χωρίς να θέλω όμως να επιμένω άλλο. Δηλαδή, όχι, δεν είναι ότι επιμένεις. Μυαλό... Το συζητάμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, οι οποίες δεν τους φτιάχνουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς βάλαμε layering. Υπάρχει κανόνας, υπάρχει ποιο είναι ακριβώς, πώς πρόκειται να γίνει, τι πρέπει να βάλεις, ποιες είναι οι επιλογές. Δηλαδή, υπάρχουν επιλογές για να δείτε. Μπορεί να διαλέγετε τις λάθος. Εντάξει. Κρίμα για το look. It's okay. Παρ' όλα αυτά, έφαγα ένα μουσακά πριν που είχα τη layering. Ναι. Ναι, πολλά layers έχει και ο μουσακάς. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα σχεδόν όλες έχουν πολύ ωραία look. Με μεγάλη διαφορά από όλες τις ημέρες. Όλγα μου, 6,9 είναι η τελική βαθμολογία. Περάσαμε τη βάση του 5,8. Το περάσαμε το 5,8, ευτυχώς. Εντάξει, ευχαριστώ.